Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Κάντα, τιμόμενο πρόσωπο σήμερα, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του ΔΣ, του Συλλόγου μας, σας καλωσορίζομαι και εύχομαι καλή και δημιουργική χρονιά. Ιδιαίτερα στα παιδιά μας, εύχομαι να έχουν υγεία και να είναι επικεντρωμένα στους στόχους τους, το σχολείο, τις προπονήσεις και τις λοιπές δραστηριότητες, έτσι ώστε μετά τις συνεχείς προσπάθειες να γευθούν τις χαρές, επιτυχίες και την επίτευξη των στόχων τους. Ο Σύλλογός μας κλείνει 3 χρόνια δραστηριοτήτων. Τον Ιανουάριο του 2017 έχουμε την ίδρυση, το καταστατικό του, Πήγασος Νότιας Κέρκυρας. Νότιας Κέρκυρας, Δήμαρχε, ήμασταν προφητικοί, όχι. Αυτό προηγηθήκαμε, θέλαμε να δώσουμε ένα μήνυμα ενότητας. Τέρμα οι διαφορές μεταξύ Ριγκλάδας και Μελίκια. Το Μάρτιο του 2017 είμαστε επίσημα μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίριστης. Σήμερα στις τάξεις μας αριθμούμε 70 παιδιά. Από την πρώτη χρονιά κάναμε συνδύ την παρουσία μας όχι μόνο στο νησί, αλλά και στο πρωτάθλημα της ΕΣΚΑΒΕ, είναι το πρωτάθλημα της Βορειοδυτικής Ελλάδας, όπου 2 φορές φτάσαμε στον ημιτελικό, χάσαμε όμως από τον Αξί τα Γιάννενα, ο οποίος τελικά είχε πάρει και το πρωτάθλημα. 2 αθλητές μας καλούνται στα κλιμάκια της Εθνικής. Είναι ο Κώστας ο Σαμοήλης και ο Παύλος ο Βλάσης, ο οποίος περιμένουμε να γυρίσει υγιής κοντά μας, γιατί μας είναι απαραίτητες. Κάναμε θεσμό το σχολικό πρωτάθλημα των σχολείων Νότιας Κέρκυρας. Πήραμε μέρος σε διάφορα τουρνουά ανά την Ελλάδα. Παίξαμε με τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη. Με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τον Παγκράτη στην Αθήνα. Με τον Προμηθέα στην Πάτρα. Αναλυτικά τα αθλητικά θέματα θα μας τα πει ο προπονητής μας, ο Ασπιώτης Αντώνης, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω για την διαρκή προσπάθεια και προσήλωσή του στην ομάδα, όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον βοηθό του, τον Μιχάλη, ο οποίος είναι και αυτός της επάλξης. Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν θα είχε επιτευχθεί εάν δεν είχαμε την οικονομική βοήθεια των τοπικών επαγγελματιών και επιχειρηματιών χορηγών μας, τους οποίους θερμά ευχαριστούμε. Αυτοί λοιπόν χρηματοδοτούν τα τουρνουά 3-on-3. Τις φόρμες των παιδιών μας, κάνουν διάφορες οικοδομικές εργασίες. Πρόσφατα είχαμε προσφορά σε κολόνες ηλεκτροφωτισμού, λαμπτήρες και μετασχηματιστές. Αυτά είναι το πρώτο κομμάτι για να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης του προπονητικού μας γηπέδου στο Νιοχώρι. Εδώ να σημειωθεί ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα και μεγάλο για μας κόστος, ώστε να λειτουργήσει και να λυθεί το πρόβλημα του ηλεκτροφωτισμού. Να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Δήμαρχο για την έγκριση της ενίσχυσης του Πήγασου και να τον παρακαλέσω να δεσμευτεί ότι θα αναλάβει ο Δήμος τα έξοδα του ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου μας. Επίσημα, Δήμαρχε, σας προσκαλώ να πάμε μαζί στο γήπεδό μας στο Νιοχώρι, να δείτε τι έχουμε κάνει, να έχετε ίδια αντίληψη, να δείτε τι έχουμε κάνει και τι υπολείπεται ακόμα να γίνει. Επειδή το γήπεδο του Νιοχωριού δεν έχει προδιαγραφές για αγώνες, αναγκαζόμαστε να δίνουμε όλα τα παιχνίδια μας εκτός έδρας. Αυτό εκτός από αγωνιστική έχει για μας και οικονομική επιβάρυνση. 40 ταξίδια ανά έτος με κόστος 250 ευρώ ανά ταξίδι είναι ένα κόστος των 10.000 ευρώ. Τα μισά από αυτά θα τα είχαμε αποφύγει αν είχαμε το κλειστό της Λευκύνης. Σαν σύλλογος κάναμε το τοπογραφικό στην Αγία Κυριακή, όπου θα χωροθετηθεί το γήπεδο, το προσφέραμε στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή, διότι μας ενδιαφέρει όσο τίποτε άλλο η κατασκευή του κλειστού. Δεδομένης και της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόθεση του Δήμου να είναι ο φορέας κατασκευής του κλειστού, θα είμαστε δίπλα σας
σε ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε και ό,τι μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας. Να ευχηθώ σε όλους και πάλι καλή και δημιουργική χρονιά. Κύριε Δημάρχε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου, φίλες και φίλοι, χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ κοντά σας. Πράγματι, ο αθλητισμός είναι η πηγή ζωής. Όσα είπε ο κύριος Πρόεδρος, οφείλουμε εμείς ως Δημοτική Αρχή να είμαστε δίπλα. Διότι ο αθλητισμός, εάν τον αναλύσουμε, σώζει ζωές, δίνει διέξοδο σε όλα τα παιδιά. Για όσους με γνωρίζουν προσωπικά, στα 4 χρόνια που ήμουν αντινομάρχης, προτεραιότητα έδωσα τον αθλητισμό. Και αυτό τα αναγνώρισε η αθλητική κοινότητα με τις ανακοινώσεις και όσα δημόσια είπε σε μια εκδήλωση τότε στο Δημοτικό Θέατρο. Σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, χθες, και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που είναι δίπλα μου, τον κύριο Παμπή, τον κύριο Κουλούρη, την κυρία Κοντομάρη, τους συναδέλφους μου εδώ, όταν συζητήθηκε το θέμα για το κλειστό, τι πρέπει να κάνουμε εμείς ως νέα Δημοτική Αρχή. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι πρέπει ο Δήμος να είναι φορέας υλοποίησης αυτού του μεγάλου οράματος για την Νότια Κέρκυρα. Είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν είναι εύκολο. Πρέπει να παλέψουμε. Κανένας δεν μας χαρίζει. Καθημερινά ο Δήμος μας βρίσκεται σε γρήγορα σε μία μάχη. Εγώ ως Δήμαρχος επέλεξα να μάχομαι, αλλά παράλληλα να συνδιαλέγομαι, να εξαντλώ το διάλογο για να μην απομονώνει το Δήμος και αυτό θα το διαπιστώσατε και χθες σε μια συζήτηση η οποία έγινε στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, χωρίς ο Δήμαρχος να υποχωρήσει σε τίποτα απολύτως. Η μόνη δέσμευσή μου που έχω πει είναι οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αυτές με οδηγούν και με καθοδηγούν. Άρα λοιπόν κύριε Πρόεδρε, θα παλέψουμε το κλειστό, αυτά που πήγε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να κατορθώσουμε στο τέλος τετραετίας να έχουμε ένα σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο για όλο το λαό της Νότιας Κέρκυρας. Εάν δεν παλέψουμε, δεν θα το επιτύχουμε. Για το άλλο, το θέμα που είπατε, όπως ξέρετε, ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο και δημόσια οφείλω να ευχαριστήσω όλες τις παρατάξεις, διότι εδώ μας ενώνει ο Νότος, να συμμετάσχουμε καταρχάς με ένα σύνδεσμο με τον ενιαίο Δήμο και με τον Δήμο του Βορρά για το ΔΟΠΑΠ και να φτιάξουμε λοιπόν μια δική μας δημοτική επιχείρηση αθλητισμού, πολιτισμού που θα μπορέσει να είναι άμεσα στο λαό της Νότιας Κέρκυρας. Θα προχωρήσουμε γρήγορα. Αυτό αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Το υπόλοιπο που είναι διαδικαστικό θέμα, πράγματι όποτε θέλετε στη διάθεσή σας, διότι οφείλει, είναι υποχρέωσή μου να επισκέπτομαι όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις και στο μέτρο του δυνατού και σύμφωνα με τις δυνατότητές μας, ο Δήμος ανταποκριθεί στο αίτημα, διότι είναι για την νεολαία, για τον αθλητισμό. Άρα λοιπόν πρέπει να θεωρείτε σίγουρο ότι άμεσα θα ανταποκριθούμε για να μπορέσουμε να έχετε ένα σύγχρονο γήπεδο εκεί. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε μόνο για τις προπονήσεις, διότι όπως το είπατε κι εσείς, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει. Αλλά με ως Δήμος θα ανταποκριθούμε. Να είστε σίγουροι και να γνωρίζετε πάντα ότι οι 27 Δημοτικοί Σύμβουλοι σε τέτοια θέματα είμαστε όλοι ενωμένοι. Πάνω σε αυτή την ένωση εμείς βαδίζουμε, προχωρούμε. Σας εύχομαι λοιπόν σε όλους προσωπική και οικογενειακή επιτυχία. Ο Πήγασος είναι ένας πρωτοπόρος αθλητικό σωματείο για την Νότια Κέρκυρα. Πρέπει να μας καθοδηγεί, πρέπει να μας οδηγεί. Αυτά έχω να σας πω σε πρώτη φάση. Σας ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση. Εύχομαι προσωπική και οικογενειακή επιτυχία σε όλους και να είστε σίγουροι ότι είμαστε πάντα κοντά σας. Σας ευχαριστώ. Καλή σας χρονιά. Όταν τον Ιούνιο του 2015 εκμυστερευόμουν σε κάποιους φίλους στο Νεοχώρι την πρόθεσή μου να δημιουργήσουμε μια ομάδα μπάσκετ εδώ κάτω, υπήρχαν θετικά σχόλια, θα ήταν μια καλή προσπάθεια, αλλά στην πραγματικότητα κανείς δεν πίστευε ότι αυτό θα μπορούσε να έχει επιτυχία σε έναν τόπο που δεν είχε καμία παράδοση και καμία υποδομή για το άθλημα. Στην πορεία μου ως προπονητής στον χώρο, εδώ και 32 χρόνια, δεν μου λείπουν οι διακρίσεις προσωπικές ή με τις ομάδες μου.
Αλλά αλήθεια σας λέω, για τίποτα δεν είμαι πιο πολύ περήφανος από ό,τι για την εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή αυτή η αίθουσα. 4,5 χρόνια μετά. Οφείλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω έναν άνθρωπο που το πρώτο χρόνο, τον δύσκολο πρώτο χρόνο, με βοήθησε πάρα πολύ στο στήσιμο αυτής της προσπάθειας. Είναι ο Κώστας Πλασκασοβίτης, νυν δημοτικός σύμβουλος. Δεν έχει σχέση με την πολιτική αυτό. Κώστα, πρέπει να σου πω, θα το έχεις ακούσει πιο νωρίς, αλλά μου κάνεις απουσίες πέρσι και πρόπερσι. Εδώ. Περισσότερο από ένα παιχνίδι. Αυτός είναι ο τίτλος της σημερινής μας εκδήλωσης. Έχει παγιωθεί στη συνείδηση όλων μας στην ελληνική κοινωνία να θεωρούμε τον μπάσκετ, τον αθλητισμό γενικότερα, σαν κάτι που είναι ωφέλιμο για τους νέους. Γιατί τους ασκεί σωματικά, γιατί τους αποτρέπει από άλλες κακές επιρροές, γιατί τους δίνει μια διέξοδο να αποφορτιστούν από το βαρύ συνήθως μαθητικό πρόγραμμα. Ισχύουν. Αλλά είναι πολλά περισσότερα από αυτό. Αν όταν τελειώσει η σημερινή εκδήλωση σας έχουμε κάνει να προβληματιστείτε πάνω σε αυτή την αντίληψη, τότε θα έχουμε πετύχει το στόχο μας. Αν όχι, ελπίζω ότι θα έχουμε περάσει καλά. Είμαι εδώ για να κάνω έναν απολογισμό για το 2019 για την ομάδα μας και ένα προγραμματισμό δράση για το 2020. Στο σημείο αυτό πρέπει να ευχαριστήσω και εγώ δύο ανθρώπους που συνεργάστηκα μέσα στο 2019, το φίλο του Κώστα Κουλούρη που ήταν προπονητή στα μικρά μας μέχρι το Μάιο, που είναι ο Κώστας. Ευχαριστώ, φίλε Κώστα. Και το Μιχάλη του Παπαδημητρίου, κύριο Μάικ, όπως το λένε οι παίκτες, με τον οποίο συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στο στήσιμο της ομάδας και σε όλο το αγωνιστικό πλάνο. Το 2019 ξεκίνησε για μας με τη συμμετοχή μας στο Πρωτάθλημα Βορειοδυτικής Ελλάδος για τους γεννημένους το 2005, το Φλεβάρι. Εκεί έχουμε μια πολύ αξιόλογη φουρνιά. Ήδη το 2017, όπως είπε και ο Πρόεδρος, είχαμε φτάσει στον ημιτελικό της ηλικίας τους. Το 2019 έκαναν 12 νίκες σε 12 παιχνίδια με πολύ πιστικό τρόπο. Στο 13ο παιχνίδι, στον ημιτελικό, στην Παραμυθιά, στο πολύ όμορφο κλειστό γυμναστήριο της Παραμυθιάς, κύριε Δήμαρχε. Εκεί ιτήθηκαν από τον πρωταθλητή Γυμναστικό Σύλλογο Ιωαννίνο, τον Αξί, όπως ακούστε να το λέμε. Ο Αξί είναι ο εκπρόσωπος μιας μεγαλούπολης για τα δικά μας δεδομένα, των Ιωαννίνων των 100.000 κατοίκων, με μεγάλη πασχετική παράδοση. Έχει μια πολύ αξιόλογη ομάδα με ένα πολύ αξιόλογο παίκτη που συγκρατήσει το όνομα, Νίκος Βασιλείου. Ήδη είναι στην Πάτρα, στο Προμηθέα Πατρών. Προφανώς είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την επιτυχία των παιδιών. Δεν είδα να το χειροκροτάμε και καθόλου αυτό, ε. Και θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι εμείς σαν ομάδα δεν περιμένουμε τέτοιες επιτυχίες. Όχι, το χαμήλωσα. Για αντικειμενικούς λόγους. Σπάνια θα συμβαίνει αυτό. Καλοδεχούμενο τα θα έρχεται, αλλά θα είναι σπάνια. Γιατί πρώτον δεν έχουμε τις υποδομές, τουλάχιστον προς το παρόν, για να το κάνουμε αυτό. Το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της χρονιάς υπολειτουργούμε σε θέμα προπονήσεων δουλειάς. Δεύτερον, όπως είπε και ο Πρόεδρος, όλοι μας αγώνες είναι εκτός έδρας. Και τρίτον, επίσης, καθαρά δημογραφικό το θέμα. Αλέξανδρε, τι τάξη πας? Ναι. Στην τετάρτη τάξη, να δούμε πόσα παιδάκια έχει όλη η Νότια Κέρκυρα στην τετάρτη τάξη. Έχουμε 7 δημοτικά σχολεία. Βάζω και τα Βραγανιώτικα μέσα, παρότι είναι μακριά. Με 15 παιδιά μέσο όρο ανατάξη, γιατί υπάρχουν κάποια από το Ρικλάδο που έχει πολλά, αλλά τα περισσότερα έχουν λιγότερα. Απλά μαθηματικά 105 παιδιά. Βγάζουμε τα κορίτσια. Από γύρω από τα 50 αγοράκια σε κάθε ηλικία, καλούμαστε να φτιάξουμε μια ομάδα που θα ανταγωνιστεί ομάδες από μεγάλα αστικά κέντρα, όπως τα Ιωάννινα, την πόλη της Κέρκυρας, το Αγρίνιο, την Άρτα, την Πρέβεζα και ούτω καθεξής. Προφανώς αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί. Όταν εμείς αυτό που θέλουμε σαν ομάδα δεν είναι να παίρνουμε πρωταθλήμα 10 ή τέτοια, πέρα από το αθλητικό του θέματος, είναι στο αγωνιστικό κομμάτι να παρουσιάζουμε κάθε φορά μια ομάδα με παιδιά που δουλεύουν σωστά στο άθλημα, είναι ανταγωνιστικά και ανάλογα με το ταλέντο τους θα έχουν και επιτυχίες. Και πρέπει να σας πω ότι σε αυτό πάμε πολύ καλά. Τον Μάρτιο, σε αυτήν εδώ την πολύ όμορφη αίθουσα και παράλληση, ξέχασα να ευχαριστήσω τη διεύθυνση του ΚΠΕ που είμαστε εδώ σήμερα. Και όχι απλά να την ευχαριστήσω, να πω με αυτή την ευκαιρία, ας μην είναι δική μου αρμοδιότητα, ότι είναι ένας καταπληκτικός χώρος. Εγώ όταν πρωτοήρθα εδώ πριν 2 χρόνια,
αγνοούσα το τι ήταν μέσα στο κτίριο, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι ένας χώρος που δεν υπάρχει σαν κι αυτόν σε όλη την περιοχή μας και ο οποίος, από ό,τι με ενημέρωσαν, αντιμετωπίζει φοβερά προβλήματα, προβλήματα ύπαρξης. Και πεδίο δόξης λαμπρών που λέμε, πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι να μην χαθεί αυτός ο χώρος. Θα είναι πολύ κρίμα. Το Μάρτιο, λοιπόν, εδώ παρουσιάσαμε, κάναμε μια εκδήλωση που είχε θέμα τη σχέση αθλητή-μαθητή. Προβάλαμε μια ταινία, το Coach Carter, και μετά είχαμε μια συζήτηση πάνω στο αντικείμενο. Είχαμε μικρή συμμετοχή. Θα τη ξανακάνουμε φέτος, γιατί είμαστε πεισματάριδες και πιστεύουμε, επειδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα, ότι θα έχουμε μεγαλύτερη. Με αφορμή αυτήν την εκδήλωση, μετά κάναμε και μια συζήτηση με τους νεαρούς μας που βρίσκονται στην ηλικία του γυμνασίου, σε σχέση με τις μαθητικές τους επιδόσεις, οι οποίες στο πρώτο τετράμινο δεν ήταν όλες τόσο ικανοποιητικές. Και βάλαμε ένα στόχο να τα πάμε καλύτερα στο δεύτερο, παρελθόντως το πρώτο τετράμινο της νέας σεζόν έρχεται που να είναι. Και πρέπει να σας πω ότι ο στόχος επετεύχθη και γι' αυτό θεωρώ ότι αξίζει ένα μεγαλύτερο χειροκρότημα. Σε αυτό το τομέα, όχι γιατί είμαστε βαθμολάγνοι, αλλά γιατί πολύ απλά θεωρούμε ότι δεν μπορεί να θες να είσαι αθλητής, δηλαδή θες να κερδίζεις. Περνάς ένα αξίωμα μέσα σου, μια στάση ζωής, και αυτό να περιορίζεται μόνο στο γήπεδο. Πρέπει να μάθεις να προσπαθείς να γίνεσαι καλύτερος σε οποιαδήποτε δραστηριότητα κάνεις, φυσικά και σε αυτό το τομέα. Το Μάιο, τη δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα, πήγαμε για αγώνες στην Αθήνα με δύο αγωνιστικά τμήματα, τους γεννημένους του 2004-05 και τους γεννημένους του 2007-08, όπου αγωνιστήκαμε το Ολυμπιακό Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με το Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, στο τάφο του Ινδού, όπως το λένε, το ξέρουν οι μοιημένοι, με το Παγκράτη στο Μέτς, με το Περιστέρι και με την Τραπετσόνα. Σε όλα τα παιχνίδια ήμασταν ανταγωνιστικοί, εποσπάσαμε πολύ καλές κριτικές, σε σημείο που ο προπονητής του Παναθηναϊκού, παλιός μου παίκτης όταν ήταν αυτός πιτσιρικά στην προοδευτική, να μου πει: «Coach, όποτε θέλετε να έρθουμε κι εμείς για τουρνουά». Και του είπα ότι θα περιμένει αυτό μέχρι να έχουμε το γήπεδό μας για να σας φέρω. Τον Μάιο επίσης, παρελθόντως αυτά τα ταξίδια δεν είναι για τουρισμό, είναι περισσότερο για τις αγωνιστικές παραστάσεις, για να δείξουμε στα παιδιά μας ότι ο κόσμος τους δεν τελειώνει εδώ. Να τους ανοίξουμε ένα παράθυρο στον κόσμο. Ότι αν ο Χαράλαμπος έχει ταλέντο, αυτό θα φανεί και θα το δείξει και σε πιο υψηλό επίπεδο. Να μην θεωρεί ότι εδώ είναι αποκλεισμένος γιατί είμαστε ένας μικρός τόπος. Θα παίξεις με τον Ολυμπιακό, θα παίξεις με τον ΠΑΟ, θα έχεις και αυτές τις εμπειρίες. Το Μάιο διοργανώσαμε το 4ο τουρνουά Δημοτικών Σχολείων. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους εκπαιδευτικούς, που χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Στα μάτια μην ανησυχείτε, δεν θα πω ονόματα. Είναι ένα τουρνά που διεξάγεται ένα Σαββατοκύριακο σε ένα μη ανταγωνιστικό περιβάλλον. Πέρσι συμμετείχαν 5 δημοτικά σχολεία και από φέτος πιστεύω ότι θα γίνεται υπό την αιγίδα του πλέον αρμόδιου, του Δήμου μας. Θα μας βοηθάει σε αυτή την ωραία διοργάνωση. Τον Ιούνιο διοργανώσαμε το 4ο τουρνουά 3-3 νέων για παιδιά γυμνασίου και δημοτικού, όπου εκεί ανοιχνεύουμε τα ταλεντάκια της περιοχής. Πάλι τον Ιούνιο ένα άλλο τμήμα, οι γεννημένοι το 2006 πήγανε για αγώνες στην Πάτρα με τον Προμηθέα. Αυτή τη φορά δεν παίξαμε όπως πρόπερσι στο κλειστό γήπεδο των 5.000 θέσεων, αλλά παίξαμε στο προπονητικό κέντρο, που είναι καταπληκτικό, από τα καλύτερα στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα. Τον Αύγουστο διοργανώσαμε το 5ο τουρνουά 3-3 ανδρών, μια ευκαιρία να παίξουμε και λίγο οι μεγαλύτεροι. Και από τη στιγμή που παίζω εγώ ακόμα, που είμαι 50 ετών, πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να πάρουμε θάρρος. Το καλοκαίρι δεν σταματάμε τις προπονήσεις στα αγωνιστικά τμήματα, γιατί είναι η μόνη περίοδος που εμείς μπορούμε να δουλέψουμε πιο καλά. Υπό την έννοια ότι δεν υπάρχουν σχολικές υποχρεώσεις και δεν έχουμε βροχές, έχουμε βέβαια καύσωνα. Καλοκαίρι βέβαια δίνουμε μια μάχη, εγώ και τα παιδιά, μια μάχη όχι τόσο με τον καύσωνα και τα κουνούπια, όσο με τον ίδιο μας τον εαυτό, που μας λέει κάτσε λίγο ακόμα στην μπούκα, πήγαινε λίγο περισσότερο με το παρεάκι στο ποτάμι για βόλτα. Πού να τρέξεις τώρα να υδρώνεις,
Είναι μια μάχη στην οποία γνωρίζουμε νίκες, γνωρίζουμε και ήττες. Όμως αυτό που υπόσχομαι στα παιδιά της θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, έστω και αν δεν το καταλαβαίνουμε, να μάθουμε να επιβαλλόμαστε τον εαυτό μας για κάτι που στο κάτω-κάτω είναι ευχάριστο. Το κάνουμε με ευχαρίστηση. Γιατί θα έρθουν πράγματα που δεν θα είναι τόσο ευχάριστα. Το Σεπτέμβριο ξεκινήσαμε τη συμμετοχή μας σε δύο πρωταθλήματα, στο παιδικό πρωτάθλημα και στο πρωτάθλημα των πιτσιρικάδων, των 12χρονων, των γεννημένων το 2007. Το παιδικό συνεχίζεται ακόμα. Το παιδικό, το προμήνυο, όπως το λέμε, των 12χρονων, έληξε. Περάσαμε στις 16 καλύτερες ομάδες υποδιοκτητικής Ελλάδας, που για μας και αυτό είναι μια διάκριση και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από αυτό. Έχω εδώ τους 2007-2008. Έχω παιδιά από αυτήν την ηλικία. Ναι, γιατί δεν το χειροκροτείτε. Λοιπόν, όπως είπε και ο πρόεδρος, μέσα στο 19 ήμασταν συνέχεια σε πούλμαν και σε καράβια, κάναμε 41 ταξίδια. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο 2020, στο οποίο την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα των γεννημένων το 2006, που και εκεί πιστεύουμε ότι θα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Ξεκινάει το αντρικό πρωτάθλημα το Φλεβάρι, που εκεί πέρα για πρώτη φορά θα συμμετέχουμε με ποιους, με άντρες, δεν έχουμε άντρες. Έχουμε τους παιδες, αυτοί θα παλέψουν εκεί για να πάρουν παιχνίδια, συν κάποιους επιλεγμένους άντρες για να τους ενισχύσουν. Το φθινόπωρο θα συμμετέχουμε πάλι σε πρωταθλήματα, πάλι στο πρωτάθλημα των παιδων, με τους γεννημένους του 2005 που έχουν στόχο, μια που είναι μια καλή φουρνιά όπως το λέμε, να φτάσουν όσο πιο ψηλά μπορούν, να κατακτήσουν το πρωτάθλημα βορειοδυτικής Ελλάδας αν είναι εφικτό, να φτάσουν μέχρι τα τελικά του Πανελλήνιου πρωταθλήματος. Ένα όνειρο σχεδόν απραγματοποιητό, πάρα πολύ δύσκολο. Θυμάσαι φίλε στα μάτια που κάποτε το λέγαμε και για άλλους αυτό. Το οποίο όμως, αν δεν έχεις όνειρα σε αυτή την ηλικία, γιατί παλεύεις. Αξίζει να το προσπαθήσουμε. Πάλι θα κάνουμε σχολικά τουρνουά, πάλι θα κάνουμε 3-on-3, πάλι θα κάνουμε αγώνες για φιλικά σε όλα τα τμήματά μας, πάλι θα κάνουμε ταξίδια. Όλα αυτά δεν έχουν καμία αξία αν δεν πούμε ότι το μεγαλύτερο διακύβευμα, αυτό που για όλους μας απασχολεί το μέσο 2020, να γίνουν βήματα προς την κατεύθυνση του κλειστού γυμναστηρίου. Ό,τι και αν κάνουμε, εκεί στοχεύει. Αλλιώς, ό,τι και αν κάνουμε, θα εξαφανιστεί. Σε κάποια χρόνια, αργά ή γρήγορα. Αυτά εν συντομία, πιστέψτε με, είναι ό,τι κάναμε, γιατί δεν ανέφερα άλλα πολλά που θα μπορούσα, ό,τι κάναμε μέσα στο 19 και το είπες καλώς στον Νίκο. Τώρα, για τους μεγαλύτερους, θα θυμούνται το καλοκαίρι του 1987, που η Ελλάδα ζούσε ένα μεθύσι. Τον Ιούνιο του 87 η Εθνική Μπάσκετ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κατακτούσε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τότε ήταν μια εποχή που η Ελλάδα δεν είχε αθλητικές επιτυχίες και αυτό είχε βγάλει το κόσμο στους δρόμους. Λίγοι θα θυμούνται μέσα στο μεθύσι και του καλοκαιριού ότι λίγο καιρό μετά, εκτός Ελλάδας, στο Βέλγιο, στη Γάνδη, μια άλλη εθνική ομάδα, η Εθνική Ομάδα του Βόλεϊ, κατακτούσε το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μια τεράστια και αυτή η επιτυχία, που δυστυχώς σε σχέση με τον μπάσκετ δεν είχε την ανάλογη συνέπεια και τίνει να ξεχαστεί. Με παίκτες θρύλους όπως ο Μουστακίδης, ο Καζάδης, ο Τετζέρης, ο Μαριανάκης, ο Τριανταφυλλίδης και άλλοι. Τότε λοιπόν το 87, μετά από αυτό το θρίαμβο, ξεφύτρωναν ομάδες σε όλη την Ελλάδα σαν μανιτάρια και μπασκέτες παντού. Εδώ στη Λευκύμη, επειδή μας αρέσει να λέμε ότι είμαστε τρελοκερκυραίοι, αυτό δεν συνέβη. Χρειάστηκε να περιμένουμε 30 χρόνια. Υπήρχε όμως, παραδόξως ίσως, ήδη ομάδα βόλεϊ. Και αυτή την ωραία ιστορία για το πώς δημιουργήθηκε σε αυτό το τόπο μια ομάδα βόλεϊ, η οποία και αυτή η ιστορία τίνει να ξεχαστεί. Τα νέα παιδιά ίσως να μην το γνωρίζουν, γιατί
δεν λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, επειδή θεωρούμε ότι πέρα από το ότι είναι ένα συγγενές άθλημα σε εμάς το βολή, ότι αξίζει, αφορά την ιστορία του τόπου, αφορά τη διαπαιδαγώγηση κάποιων γενιών μέσω αυτού του αθλήματος στο παρελθόν, αξίζει να μην την αφήσουμε να ξεχαστεί. Τιμούμε σήμερα το Σπύρο το Κάντα, που ήταν πρωτεργάτης σε εκείνη την προσπάθεια, όχι μόνος του, αλλά βασικός συντελεστής, και θα τον παρακαλέσω να έρθει τώρα να μας πει λίγα λόγια γι' αυτό. Λοιπόν, όταν μου έγινε αυτή η πρόταση πριν από 1,5 μήνα, εφηνιάστηκα. Έχω εξαφανιστεί από τα αθλητικά δρόμενα, μπορεί και 20 χρόνια. Μία αντιμετική πρόσκληση ήταν, δεν μπορούσα να την αρνηθώ. Δεν έχει αρχίσει ο χρόνος. Έτσι, για τον ίδιο τρόπο καταφύγω. Γιατί έχω ένα περιορισμό 15 λεπτών. Είπα ότι δυσκολεύομαι, διότι ήταν ακριβώς μια περίοδος πριν από 1,5 μήνα, τα τελειώματα της έγωσης ενός σοβαρού βιβλίου μου και δεν μπορούσα να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Και τώρα, ό,τι ακούσετε, έχει στηριχθεί σε φωτογραφικό υλικό που είχα στο σπίτι μου και ό,τι θυμάμαι. Δηλαδή, δεν ανέτρεξε καθόλου σε αρχείο. Επομένως, η κουβέντα μου μπορεί να έχει ανακρίβειες, οι οποίες θα είναι ανακρίβειες μόνο ως προς τον χρόνο. Με απόψη ενός έτου, δηλαδή. Έτσι, εγώ έγινα το 85 και μιλάω λίγο ότι είναι το 89. Λοιπόν, ας ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από το δύο κουβέντες για το βόλεϊ, τώρα θα σας αφήσει ο χρόνος. Το μπάσκετ και το βόλεϊ είχαν μια συγκατοίκηση μέχρι το 66 μέσα στο ΣΕΚΑ. Αυτό το φίλο μου ευχαριστώ ιδιαίτερα. Συγγνώμη, τον Αντώνη μου κάνει πρόταση και δεν ξέρω και ο κύριος Λόπουλος, εάν δεν ξέρω πώς ξεκίνησε αυτό, πώς φτάσανε σε μένα, αλλά είναι πολύ τιμητικό που αφενός μου τιμού για μένα και είναι και πολύ καλό που μου δίνουν μια ευκαιρία να πω 5 πράγματα μετά από 20 χρόνια. Αυτά που θα πω έχουν γίνει από το 80 μέχρι το 2000 περίπου. Εντάξει. Λοιπόν, το μπάσκετ του βόλεϊ λοιπόν ήταν στο ΣΕΚΑ μέχρι το 1966, το 66 Χάντμπολ, μπάσκετ και βόλεϊ ιδρύσανε την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλοπαιδιών και το 70 το κάθε άθλημα έκανε την δική του ομοσπονδία. Εγώ ασχολήθηκα κατευθείαν με το βόλεϊ, αλλά όσο είναι αυτό αληθινό, άλλο τόσο είναι αληθινό το ότι το ερωτεύτηκα. Καθώς το ανακάλυπτα, το ερωτεύτηκα. Προφανώς ο Αντώνης είδε άλλα πράγματα και ερωτεύτηκε την καλαθοσφαίριση. Λοιπόν, η πετοσφαίριση, όπως είναι το επίσημο όνομά της, το βόλεϊ, δεν μοιάζει με κανένα άλλο άθλημα. Πρώτα απ' όλα είναι κόντρα στη βαρύτητα. Αυτά που συνήρπασαν εμένα και ασχολήθηκα. Κόντρα στη βαρύτητα, δεν πρέπει να πει μπάλα κάτω. Πριν έρθει μπάλα σε σένα, πρέπει να έχει αποφασιστεί να την κάνει. Δεν μπορεί να την πιάσει και να κάτσει την αγκαλιά σου και να κάνει. Δεν έχει χρόνο, είναι απεριόριστο. Κάθε λάθο είναι πόντο, δεν είναι ξέρω εγώ, θα σουτάρω ή θα. Τέλο πάντων, αυτά όλα είναι μερικά πράγματα που χαρακτηριστικά που δεν τα έχει κανένα από τα ομαδικά αθλήματα τη Ελλάδα και αυτά με συγκίνησαν εμένα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε μια διαφάνεια. Προϊστορία. Δεν έχει σχέση αυτό που γράφω εγώ. Μάλλον είναι αληθές, αλλά δεν το ψάξα τώρα για να το δω. Είναι αποτέλεσμα άλλη έρευνα του. Στο 38 έχουμε το γράφω όπως το γράφω τα αρχεία του σχολείου. Δαπάνη για αγορά ενός volleyball, δεν το δίνουμε, μεταλλιχτίου και μια στρώμη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αφού δεν αγοράζουν μπάλα, είχαν μπάλα, άρα παίζουν και πιο πριν. Γιατί έτσι το αυτό, μιλάμε το 38, όταν το βόλεϊ στην Ελλάδα ήρθε το 22 και το έφερε η αγαπημένη μου ομάδα, το Πανιόνιο. Ήταν κοσμοπολίτικη πόλη, είναι η Σμύρνη, έτσι δεν μην την μπλέκεται με την Τουρκία, η μειοψηφία ήταν η τουρκική τότε. Λοιπόν, άρα λοιπόν πολύ γρήγορα έφτασε μέχρι τη Λευκήνη το βόλεϊ. Δίπλα, αφού την έχω να την δείξω, είμαι μαθητής εγώ το 1971 του Γυμνασίου Λευκήνης, δεν θα πω ποινιά, θα πω ότι αυτός είμαι εγώ. Εντάξει, γιατί δεν θα μου κανένας από αυτά τα μήνες και δείχνω στο τέτοιο ότι έγινε. Λοιπόν, όχι, εδώ να μιλάω. Λοιπόν, όταν εγώ είμαι πάνω το φύλαθρος. Φύλαθρος, δηλαδή, φίλος του αθλητισμού. Στα νιάτα μου, όταν ήμουν μαθητής στο Λίπτυρο, ήμουν ποδόσφαιρος, στην ομάδα ΑΟ Λευκήνη, δηλαδή το παλιό Διαγόρα.
Όταν γύρισα από το Πανεπιστήμιο, μετά από κάνα χρόνο αναμονή για να καταλάβω τι γίνεται στον τόπο, πήγα στο Συμβούλιο του Πανεπιστημαϊκού, το που είχε μόνο ποδόσφαιρο. Εκεί όμως εγώ ήθελα να διορίνω τους ορίζοντες του σωματιού και ήθελα να ασχοληθεί το σωματείο και με άλλα αθλήματα. Αν θυμάμαι καλά, πρώτα αναγνώρισα, έκανα τον Πανεπιστημιακό μέλος του ΣΕΚ. Μετά ήθελα να εργάσουν σε ένα ομαδικό άθλημα, έψαχνα πιο. Έβλεπα το μεταξύ στο σχολείο, κάθε διάλειμμα, όλα τα παιδιά να παίζουν βόλι. Τα δύο γήπεδα που είναι στο γυμνάσιο και στο Λύκειο Λευθύνης, τα έκανα αυτό που θα δούμε αμέσως στη φωτογραφία. Λοιπόν, αυτό είναι ο Θοδωρής Ρόδων, με τον οποίο κρατάω φιλία από τότε, συναντιόμαστε. Και εδώ έχει έρθει σαν αντίπαλο μετά από χρόνια. Έτσι. Αυτή η φωτογραφία είναι το 1994, θα μιλήσω τι έγινε το 1994 στην τέλο. Και καθίστηκε αυτόν, ο οποίο είναι ο Θοδωρής Πολυβουριάδης, που έχει ξανά κάποιο ρόλο. Έτσι. Λοιπόν, ο Θοδωρής έσπηρε το σπόρο του βόλεϊ και έφυγε. Αυτά που η απόφασή μου το 80 να ιδρύσει ομάδα δεν ήταν ο Θοδωρής εδώ πέρα. Δηλαδή κάτι από μινάρια μαθητών του γυμνασίου, οι οποίοι ήταν στο Λύκειο και κάναμε την πρώτη, ιδρύθηκε πρώτη ομάδα. Δυστυχώς εγώ, Αντώνη, δεν είχα κανέναν νέο. Δεν ήμουν πρωτεργάτη μόνο. Για αρκετά χρόνια ήμουν και ο δευτερογάτης, και ο τριτοργάτης κλπ. Πάμε. Εδώ πρέπει να πω κάτι πάρα πολύ βασικό. Αυτός που βλέπετε εδώ πέρα είναι ο Παναγιώτης ο Καλογερόπουλος, ο οποίος τη δεύτερη χρονιά είχαμε βγει σε έναν όμιλο της Κέρκυρας, δεύτερη και συναντηθήκαν για τις καλύτερες ομάδες της Βορειοδυτικής Ελλάδας στο Αγρίνιο. Ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ένα Σαββατοκύριακο. Τα χάσαμε όλα τα παιχνίδια. Αλλά συνέβη το εξής. Εκεί ήταν διευθυντής διευθύνης. Ένα χρόνο μετά από αυτά τα παιχνίδια δεν παίρνει τηλέφωνο ο έφορος του Πάνα. Αυτός, ένα διευθύντης διευθύνης, μου είχε ζητήσει το τηλέφωνο. Ένα χρόνο μετά με πήρε τηλέφωνο ο έφορος του Παναθηναϊκού του Βόλεϊ και μου ζήτησε: έχει ένα καλοκαιρό που Παναγιώτη, λέω τον έχω, δεν είναι δικό. Μου λέει: τον θέλει ο Παναθηναϊκός. Είδα και έπαθα να πείσω τον άγγελο του πατέρα του, που δεν ήταν και καλό μαθητή του Παναγιώτη. Και πήγε στην Αθήνα, έπαιξε στο Φοιτητικό, μπήκε χωρίς εξετάσεις στα τέχνα. Κομωτινής, έπαιξε Α1 κατηγορία με την ομάδα της Κομωτινής ο Παναγιώτη. Δεν λέω πάρα πέρα. Αυτή είναι μια ομάδα που θα πρέπει να είναι του τρίτου έτους. Δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο, θα δείξει την άλλη εμφάνεια. Α, όχι, μισό λεπτό. Εκεί που είμαστε. Εκεί στο Αγρίνιο κατάλαβα ότι εμείς δεν παίζουμε βόλεϊ. Παίζουμε αυτό που εγώ το έλεγα κάποτε γυναικείο βόλεϊ. Το απλό, το αστείο με δύο πάσεις στη μέση. Όλες οι άλλες ομάδες παίζαν αλλιώς. Και άρχισε μετά να διαβάζω βιβλία να δω πώς θα περάσουμε στο άλλο σύστημα, το λεγόμενο 5-1 που έχει πολλές παραλλαγές. Εδώ έχει αρχίσει να φαίνεται το καρπός, γιατί η ομάδα η δική μας είναι αυτή η άσπρη. Αυτή πρέπει να είναι η τρίτη χρονιά. Αλλά βλέπετε ότι όλοι είναι σε μια κίνηση η δική μας. Την μπάλα είναι στο δικό μας το γήπεδο, ενώ στην προηγούμενη ομάδα όλοι ήταν σε στάση προσοχής. Πάμε. Λοιπόν, κάποια στιγμή ιδρύθηκε η γυναικεία ομάδα αυτή και εγώ δεν ήθελα ποτέ να κάνω γυναικείο. Γιατί δεν άντεχα να προπονώ και γυναίκες και άντρες. Αλλά η Χριστίνα, η Κουλούτη, η Σπυροδούλα, η Φάμπερ και η Εμιλία, η Κάντα, αυτές ήταν τρεις μαθητριές μου και μεταξύ τους συμμαθητριές. Δεν πιέζανε, κάνε μια ομάδα, κάνε μια ομάδα. Αυτή έγινε και γυναικείο τέλος πάντων. Αυτή είναι μια καλύτερη ομάδα από την επόμενη από αυτές στα πλαίσια του Πανεπιστημιακού. Όχι, εντάξει, θα μείνουμε εδώ. Το καλοκαίρι του 88 ή του 89 είχε προχωρήσει πολύ το παιδικό. Είχαμε τελειώσει με την Βορειοδυτική Ελλάδα. Είχαμε παίξει με την Πρέβεζα 3-0, πήγαμε και χάσαμε 3-1 στην Πρέβεζα. Και στο γυρισμό, για να πας στην Πρέβεζα, τότε ήθελες 5 ώρες, έτσι, μέσα στο Γεγέρα κλπ. Θυμάμαι ότι στα παιδιά αυτά έδωσα ένα κουτάκι μπισκότα στο γυρισμό στην Κουμουνίτσα, όλοι με έναν ιστικά σε Πρέβεζα. Δεν πήγαινε άλλο. Δηλαδή, ό,τι λεφτά είχε ο Παναθηναϊκός πήγαιναν όλα στο ποδόσφαιρο. Οι επιχορηγήσεις του Βόλου ήταν πολύ σημαντικές, πήγαιναν στο ποδόσφαιρο. Εκεί ορίμασε η γυναίκα, η ιδέα να ιδρυθεί μια καινούργια ομάδα. Όπου βίλιασα με όλους τους ανθρώπους του Βόλου, δηλαδή με όλους τους παίχτες του Βόλου, παλιούς και νέους, όλοι ήταν σύμφωνοι. Μερικοί από αυτούς που ήταν ενήλικοι έχουν υπογράψει και το κατσαρτικό της νέας ομάδας που την βάφτισαμε αρχίλογο από έναν αρχαίο Ολυμπιονίκη. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη ομάδα, η οποία τα συνάγει πολλά εστράπελα. Εδώ μέσα υπάρχουν δύο παίχτες, ο Σπύρος ο Δωμάς, ο Γιάννης ο Στράγκας και ο Πίλης, οι οποίοι είχαν δελτίο στην πέρα στα χειρικά παιχνίδια. Είχαν δελτίο στο Πανεπιστημιακό, αλλά δεν θέλανε να παίξουν εκεί. Τους δύο, αυτό Γιάννη και αυτό, τους έπεισαν να πάνε να παίξουν εκεί μέχρι να ελευθερωθούν. Ο Σπύρος δεν ήθελε με τίποτα. Στην αρχή δηλαδή βρέθανε με. Και έχουν πει μέσα πρόσφατα που δεν είχαν παίξει ποτέ βόλε, πιο μεγάλη. Και κάποιοι μικροί που δεν είχαν προλάβει να βγάλουν δελτίο στο Πανεπιστημιακό.
Δύο χρόνια μετά η ομάδα είναι ξεκάθαρη, όπως βλέπετε, από αυτήν όλη η νόμη που είναι εκεί. Και άλλη διαφάνεια. Οδηγηθήκαμε κάποια στιγμή να είμαστε πρωταθλητές στην Βορειοδυτική Ελλάδα. Εδώ να πω ότι θα παίζαμε σε ένα όμιλο με την Άρτα και με τον Μεσολόγγι. Είχαμε πάρει την Άρτα 3-0. Εδώ πήγαμε στο Μεσολόγγι. Είχαμε ένα τύπο γεγονός που έξανε χωρίς το βασικό Πασαδόρο. Τελικά, όταν παίζεις θέση ιταλικάς, έπεσε μια κατήφια μεγάλη και μια ανακούφιση σε μένα, γιατί αν πηγαίναμε τρίτη εθνική, με ποια λεφτά θα πηγαίναμε. Και ο αρχήλογος έκανε και αυτός γενική ομάδα κάτω από το βάρος πάλι, άλλο που δεν ήθελα να κάνω, βρέθηκε στην Ισπανία να κάνει την προπονήτρια. Αυτό πρέπει να είναι σχολική ομάδα και εντάξει, εγώ δεν ήθελα γυναίκες, αλλά ήταν μια μεγάλη μοναδική διέξοδο στον αθλητισμό, γιατί τις γυναίκες εκείνη την εποχή καλό ήταν. Εγώ δεν ήθελα όχι από ιδεολογία, δεν είχα δυνατότητα. Πάμε. Αυτές είναι δύο παιδικές ομάδες. Στην ουσία είναι η ίδια ομάδα. Όσοι θυμόνται, Λέζη, Βίλη, Ανδρέα, Μάκη, δεν ξέρω ποιο, δεν βλέπω ποιο άλλο εδώ. Αυτή ήταν μια προμένη ομάδα. Δεν ξέρω πόσο προχώρησε. Σίγουρα θα προχώρησε κάπως, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι η επόμενη, ίσω την επόμενη θα είναι. Όχι. Η επόμενη. Ναι, αυτή. Βγήκαν τέταρτη στην Ευρώπη. Ο Ρεσιάδα, η Ερακλή και μια ομάδα με την Πελοπόννησο στο γήπεδο του Ρέντι. Εγώ όταν πλέον δεν ήμουν εγώ προπονητής στους παιδιά, ήταν ο Σκούρος ο μαμάς, ένας παλιός αθλητής, έτσι. Και έκανε ενεργεία στους άντρες. Που έκανε τίποτα δηλαδή. Αυτοί φτάσανε στους τέσσερις, να φύγουν. Άλλου είδους εκδηλώσεις. Μίνι βόλε. Αυτά τα ιστορικά. Τι να πω τώρα. Αυτό είναι μια πανοραμική φωτογραφία από τα κεραμίδια από την ταράτσα του γυμνασίου. Κοιτάξτε τι γινόταν. Άλλη διαφάνεια. Εδώ είναι οι θεατές. Τα παιδιά των προηγούμενων τάξεων. Εδώ ξαναλύνω μία μόνο και μόνο για να δείξω την οργάνωση. Εδώ πέρα φαίνεται πως είναι οργανωμένη η γραμματεία. Και θέλω να πω ότι τα μήνυμα ήταν μεταξύ δημοτικών σχολείων από Μπενίτσες μέχρι εδώ. Έτσι. Μπενίτσες δεν ήταν πάντοτε, αλλά Αγεράδα, Πεθυντής και λοιπά ήταν πάντοτε εδώ. Δεν πήγαμε με βόλεϊ με κανονισμού, γιατί οι δάσκαλοι δεν θέλανε. Αλλά τέλος πάντων, την ίδια εποχή ο Αρχιλόγος διατηρούσε την Ακαδημία του. Αυτό είναι ένα κομμάτι κάπου που δεν βρίσκαμε άλλη ομάδα να παίξουμε. Καμιά άλλη ομάδα στην Κέρκυρα δεν υπήρχε. Αυτό είναι ένα κομμάτι της Ακαδημίας. Το έβαλε για να δείξουμε την επόμενη διαφάνεια. Η οποία είναι το 1994, λοιπόν, δεχόμαστε μια πρόσκληση από την Πρέβεζα να πάμε να παίξουμε μίνι βόλεϊ, το λέγανε αυτοί. Σαν. Μία εβδομάδα. Τώρα βέβαια θα παίζαμε κανονισμό κανονικό. 3-1-2-3 στην πρώτη κορυγίπεδο κλπ. Λοιπόν, μία εβδομάδα κάναμε προπονήσεις, είχαμε ετοιμάσει μια ομάδα για να πηγήσουμε γιατί είναι διπλή φωτογραφία. Διάφορα φωτογραφίες είναι εδώ, είναι ο Αντρέας ο φαρμακοποιός και εδώ είμαι εδώ, εγώ. Λοιπόν, είχα ετοιμάσει μια ομάδα με αυτούς που έχουν την πορτοκαλί και την φανέλα και ο Αντώνης, ο γιος του φαρμακοποιού μου, την παραμονή που δεν θα έρθει. Εντάξει, είναι και αυτό μέσα στο κοινωνικό, έτσι γίνεσαι. Οπότε πήρα 4 άλλα παιδιά να πάω στην Πρέβεδα, 3 θα ήταν οι βασίλοι. Έχω στο φέρνει πότε έρχεται ο Αντρέας με τον γιο του. Του λέω Αντρέα δεν γίνεται, δεν πάνω πέντε στο αυτοκίνητο μου, τελειώσαμε. Οπότε συνεχίζει και αυτό το ταξίδι 2 μέρες, 6 παιχνίδια σε 2 μέρες, δεν χάσαμε σε έτσι, γυρίσαμε νικητές. Το άλλο μεγάλο, το πόσο ριζωμένο ήταν το μίνι βόλεϊ, ήταν όταν η ομάδα, για να θα φτάσω στα πιο στο άσχημα, όταν η ομάδα πλέον δεν μπορούσε να κάνει, οι ομάδες δεν μπορούσαν να κάνουν μίνι βόλεϊ, τα κάνανε τα σχολιά. Τόσο ριζωμένο ήταν. Το οποίο κράτησε καμία 33 χρόνια αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν ακόμα, εσύ δεν ξέρω. Έτσι. Το άλλο είναι το πίτσι βόλεϊ. Αυτό είναι μια τρέλα που δηλαδή. Αυτό το πράγμα, το πρώτο πανελλήνιο του Ρουνά μίνι βόλεϊ εκτός Αθηνής έγινε στον κάμπο. Μου στήγησε 2,5 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια. Μπήκαμε 300.000 μέσα. Εντάξει, όλο το ταμείο του Αρχήνου που μπήκε στην. Αλλά ήταν μια τεράστια. Αλλά εδώ τώρα βλέπετε, εδώ αυτό είναι ο Μαστρανδρέας, ο Αντώνης Μπουρνάξελ, ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας για καμία πενταετία χρόνια. Και κάνει απονομή στον κάβο, στους νικητές, και αυτό είναι ο Τσερεμίσου, κεντρικός στην Εθνική Σοβιετική Ένωση τότε. Και εγώ είμαι αυτός, ο οποίος κάνω σε ποιον απονομή για Αντώνη, τη Λία Τιμίτση, τη μεγάλη πασαδόρο της Εθνικής. Φυσικά και μετά τον κάμπο του 91, να φύγουμε, αρχίσαμε τα πούκα 92-93 και πάει λέγοντας, έτσι. Που και πάλι όταν η ομάδα, εγώ είχα φύγει πριν, σταμάτησε, τα κάνανε οι παρέες. Δηλαδή, η πρώτη φορά που δεν έγινε, πρέπει να ήταν αυτή που κύλησε. Το ξέρω γιατί κύλησε από τις συνεχώς και μου ζητάνε αντένες. Ενώ τόσο έχω χαρίσει 2-3 φορές, μου ξαναζητάνε αντένες. Εφέτος δεν μου ζητήσαν, αλλά δεν θα έγινε. Λοιπόν, αυτό είναι. Το έβαλα για να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα για να δείτε την οργάνωση, εδώ υπάρχει μικροφωνική, υπάρχει ψυγείο, υπάρχει γραμματεία.
Και θέλω να πω ότι από ένα σημείο, ειδικά στην περίπτωση του αρχαιολογού, είχα πιο πολλές βοήθειες. Δηλαδή, ο Θοδωρής ο Κάνας, ο δάσκαλος είναι, τον βλέπετε, ο Γιάννης ο Κουρίσκο, ο πρόεδρος. Είχαμε κάτι. Και φτάνω στο τέλος, το οποίο και αυτό ήταν ένα όνειρο τρελό και αποδείχθηκε απατηλό. Η μεγάλη προσπάθεια να αποκτήσουμε, γιατί αυτές τις ανάγκες που είπε ο Αντώνης και ο Σέργιος, εντάξει, είναι δυνατόν, αυτά τα δύο αθλήματα είναι αθλήματα του κλειστού χώρου. Δεν γινόταν. Λοιπόν, κάναμε το εξής τρελό. Επήραμε ένα χτύπημα από μια εκκλησία με πολύ κόπο και θεμελιώσαμε ένα γυμναστήριο, και λέει κλειστό γυμναστήριο Ελευθύνης. Αλλά κρατήστε άστο αυτό, θεμελιώθηκε 16/12/1993. Σε λίγο θα έχουν περάσει 30 χρόνια. Εντάξει, πώς θεμελιώθηκε, δεν είχαμε. Φαίνεται τρελό, αλλά εντάξει, κάπου ακουγούσαμε. Είχαμε πάρει και 10 εκατομμύρια από την γραμματεία διαχειρισμού. Η άλλη διαφάνεια, αυτό τώρα το βλέπετε, σε δύο φάσεις του. Εγώ αποχώρησα. Να πω ότι το διάστημα που λειτουργούσαν δύο ομάδες, η παλιά και η καινούρια, υπήρχαν διάφορες κόντρες. Μετά την επιτυχία του αρχιλογού, να γίνει πρωταχητής και να προχωρήσει κλπ. Αρχίσανε πάλι να κάνουν μια ομάδα, Μετά ζητούσαν να αλλάξει το όνομα. Ναι, αλλάξτε το, εγώ φεύγω. Πριν φύγω όμως, πέρασα από μια συνέλευση να βγει μια επιτροπή που να ασχολείται μόνο με το γυμναστήριο, και σε αυτή την επιτροπή μπήκα. Αλλά δεν μπορούσα πάλι να συνεργαστώ. Ακόμα και το ταμείο του γυμναστήριου που ήταν ξεχωριστό, το χρησιμοποιούσαν ό,τι έκανε παλιά το ποδόσφαιρο, δηλαδή το κάνανε τέλος πάντων. Να πω μόνο ότι όταν πριν γίνει ο αρχιλόγος, ήμουν μέλος του Συμβουλίου του Παλαιχημαϊκού και προκάλεσα και την συνέλευση και ζήτησα να διαλυθεί η ομάδα του Παλαιχημαϊκού και να διεκδικηθούν οι άλλοι και να συστεγαζόμαστε στα γραφεία. Και για μία ψήφωση συγκεκριμένη δεν πέρασε. Εγώ εκεί είχα δύο επιλογές. Ή πάω σπίτι μου, δηλαδή δεν ασχολούμαι άλλο με το βόλεϊ, ή κάνουμε και καινούργια ομάδα. Προτίμησα να γίνει καινούργια ομάδα. Δεν θεωρώ ότι καλώς ήταν. Τώρα, οι επίγονοι, ας μιλήσουν για αυτοί πότε, κάποια στιγμή, για ποιο λόγο αυτή η ομάδα δεν ξέρω και πότε διαλύθηκε. Υπήρξαν κάποιες φιλότιμες προσπάθειες κάποιων να την κρατήσουν όπως, αλλά δεν είναι εύκολο το. Πόσο κουράγιο είναι. Είχα μια δυσκολία, δεν ήξερα σε ποιο ακροατήριο θα απευθυνθώ και γι' αυτό δεν. Επαναλαμβάνω ότι δεν πήγα σε αρχείο. Δεν. Αλλά επειδή είναι ο Θανάσης εδώ, πρέπει να πάω. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Κάντα τον Σπύρο, να τον τιμήσουμε. Οφείλω να ομολογήσω ότι θυμήσατε, γιατί εγώ προέρχομαι από το χώρο του βόλεϊ. Δεν είμαι μπασκετικός, άρα έχουμε κοινές ρίζες. Ο αθλητισμός μας ενώνει όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχάς, αυτό που βλέπετε είναι το γήπεδό μας προεργασιών, όπως ξεκινήσαμε το καλοκαίρι του 2015. Λοιπόν, στο επόμενο και τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκδήλωσης, όπως ξέρετε κάθε χρόνο, βραβεύουμε τα παιδιά που αγωνίστηκαν σε επίσημους αγώνες μέσα στο 2019. Καταρχάς, να διευκρινίσω ότι δεν βραβεύουμε τα παιδιά γιατί κέρδισαν, γιατί αγωνίστηκαν με τα χρώματα της ομάδας, που αυτό είναι για μας το πιο σημαντικό. Ίδρωσαν τη φανέλα, πήγαμε. Τώρα, το αν κέρδισαν ή έκρισαν είναι μια άλλη ιστορία. Σε σχέση με αυτό το κομμάτι, μου έχει σημειωθεί από κάποιους φίλους ότι ίσως θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε για να μην πλατιάζει η εκδήλωση. Και πρέπει να σας πω, γιατί το συζητήσαμε σαν ομάδα, ότι θα μπορούσε να μην έχει εκδήλωση τίποτα άλλο. Χαιρετισμούς, απολογισμούς, βραβεύσεις, αλλά θα μπορούσε να μην έχει αυτό, γιατί η εκδήλωση δεν γίνεται για όλους εμάς, αλλά για τους αθλητές μας.
Αυτό είναι βασικό για μας. Για τους αθλητές έχουμε έρθει εδώ. Και απλά με την αφορμή που μας δίνουν οι αθλητές, λέμε και κάποια άλλα πράγματα. Πριν ξεκινήσω σε αυτό το τομέα, επίσης να πω και κάτι ακόμα, επειδή μου λένε θα μπορούσα να τους παρουσιάσει έτσι απλά. Πιστέψτε με ότι θα μπορούσα να μιλάω ώρες για τους αθλητές μας. Για τα παιδιά που συνεργάζομαι μαζί τους. Άρα, να είστε σίγουροι ότι είμαι πολύ σύντομος. Τα παιδιά που βρίσκονται σε αγωνιστικά τμήματα, να σας πω αρχικά ότι είναι στην ηλικία ή πρόκειται να μπουν σύντομα στην ηλικία της εφηβείας. Η ηλικία της εφηβείας, όπως ξέρουμε όλοι, είναι μια ιδιαίτερη περίοδος χρονικά. Είναι η περίοδος που ο κάθε νέος καλείται να ανακαλύψει στην πραγματικότητα τα ενδιαφέροντά του, να εξερευνήσει λίγο τους δρόμους που έχει μπροστά του, να διαμορφώσει, εν πάση περιπτώσει, ένα μονοπάτι στο οποίο θα βαδίσει τα επόμενα χρόνια, σταθμίζοντας τις επιρροές που έχει. Είναι μια δύσκολη διαδικασία που κάθε νέος πρέπει να την κάνει μόνος του. Ως προπονητής νέων όλα αυτά τα χρόνια, ποτέ δεν επιθύμησα, ούτε σκόπευσα, να είμαι κάτι παραπάνω από μία από τις πολλές επιρροές. Αλλά θέλω να αναφέρω το εξής και αναφέρομαι σε εσάς, παιδιά, μόνο, δεν αναφέρομαι στους υπόλοιπους αυτή τη στιγμή. Αν κάποιος από εσάς θεωρεί ότι αυτό που θα είναι στο μέλλον θα είναι να χτυπάει καλά την μπάλα στο παρκέ, αλλά να μην ξέρει να αρθρώσει σωστά μια πρόταση και να γαμπγίζει στα καφενεία, εάν κάποιος από εσάς θεωρεί ότι αυτό που του αρμόζει στη ζωή, στο μέλλον, είναι να σουτάρει σωστά ή να παίρνει πολλά rebound και να μην δίνει καμία δεκάρα για το τι γίνεται γύρω του, για τα προβλήματα που έχει η κοινωνία μέσα στην οποία ζει, να μην τον αφορά, τότε αυτό θα είναι φυσικά μια επιλογή του και εντός εισαγωγικών δικαίωμά του. Αλλά θα σημαίνει χωρίς καμία αμφιβολία ότι θα έχει αποτύχει ικτρά ως αθλητής. Γιατί όπως έχουμε εξηγήσει, ο αθλητής δεν περιορίζεται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Και θα σημαίνει χωρίς καμία αμφιβολία ότι θα έχω αποτύχει και εγώ ικτρά ως προπονητής του. Στα 32 χρόνια που είμαι στο χώρο, έχω συνεργαστεί με χιλιάδες νέους. Φίλε στα μάτια, πάλι. Στη συντριπτική πλειοψηφία, πραγματικά στη συντριπτική πλειοψηφία, είμαι περήφανος για αυτούς. Παρακολουθώντας τους πώς έγιναν άντρες. Είναι το καλό κομμάτι της κοινωνίας μας. Υπάρχουν και κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις, ελάχιστες αλλά υπάρχουν, που στο βαθμό που μου αναλογεί, απέτυχα ως προπονητής τους. Και δεν αναφέρομαι στο μπάσκετ που έμαθα. Ελπίζω σήμερα, εδώ σε αυτή την αίθουσα, να μην υπάρχει τέτοιο παράδειγμα. Λοιπόν, θέλω να φωνάξω, γιατί είπαμε καταρχάς ότι βαραβεύουμε αυτούς που αγωνίστηκαν σε επίσημους αγώνες. Πρέπει να ξέρετε ότι όλα τα παιδιά σε όλα τα τμήματα αγωνίστηκαν σε φιλικά, γιατί τα επίσημα πρωταθλήματα ξεκινούν από την κατηγορία της πρώτης γυμνασίου. Θα έρθουν τώρα οι πιο μικροί από τους μικρούς. Θα καλέσω τους γεννημένους το 2012 της ομάδας, τον Πέτρο τον Μοναστηριώτη, τον Γιώργο τον Πλασκασοβή, τον Δημήτρη τον Μίαρη και τον Νικηφόρο τον Κοτεινά να έρθουν εδώ πάνω. Ελάτε, παιδιά. Ξεκινήσουμε με τους αθλητές μας που αγωνίστηκαν στο πρωτάθλημα του φθινοπόρου, γεννημένους το 2007-2008 και όπως είπαμε είχαν προκριθεί στις 16 καλύτερες ομάδες της Ένωσης. Θα έρθει πρώτα ο αρχηγός τους, ο Θεόφιλος Παύλος Ασφιώτης. Λοιπόν, όπως σας είπα, προπονώ παιδιά εδώ και 32 χρόνια, άρα έχω προπονήσει χιλιάδες, ναι. Όμως ο Θεόφιλος είναι το μοναχοπέδι μου, οπότε το να προπονείς
να προπονώ το δικό μου παιδί ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Και πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ άχαρο. Άχαρο γιατί δεν με αφήνει να απολαύσω την προσπάθειά του, γιατί αντί να έχω την προσοχή μου στραμμένη όλη σε αυτόν, πρέπει να προσέχω και τα άλλα. Όμως θα πω κάτι και θα το πω με την ιδιότητά μου ως πατέρας, μια που εδώ είμαστε πολλοί γονείς παιδιών μας. Όχι ως προπονητής. Είμαι πολύ περήφανος για το Θεόφιλο, για την προσπάθειά του στους αγώνες. Προσέξτε, όχι για την απόδοσή του. Η απόδοσή του μπορεί να είναι καλή, μπορεί κάποιες φορές να μην είναι καλή. Αλλά για την προσπάθειά του, γιατί μαθαίνει να αγωνίζεται, να παλεύει μέσα στα παιχνίδια. Αυτό θέλω να μάθει, αυτό θέλω να κάνει. Αυτό για αυτό το πράγμα να είστε περήφανοι για τα παιδιά σας. Αφήστε το προπονητή να ασχολείται με την απόδοση, εσείς να είστε περήφανοι για την προσπάθεια των παιδιών σας, για τον ιδρώτα τους. Ο ιδρώτας τους είναι αυτός που σας κάνει περήφανους. Και επειδή ο Θεόφιλος, όπως και εγώ, ιδρώνει πολύ εύκολα, είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτόν. Ο Κωνσταντίνος ο Βάρελης. Όποιο Κωστής, ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος είναι γεννημένος το 2008, δηλαδή είναι πιο μικρός. Δεν περιμέναμε η αλήθεια ότι θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα των μεγαλύτερων, όμως, όπως γίνεται με πολλά παιδιά και αυτό μας, ειδικά όταν μας διαψεύδουν, μας χαροποιεί, είναι πολύ εργατικός και κέρδισε, γιατί στα αγωνιστικά τμήματα δεν χαρίζουμε τίποτα. Τα παιδιά κερδίζουν τον χρόνο συμμετοχής τους, κέρδισε χρόνο στην ομάδα. Ο Κωστής, το λέμε έτσι για να ξεχωρίζει από τον Κωνσταντίνο, Βάρελης Φούξ. Είναι το 2008, πολύ ταλαντούχος, πολύ εργατικός, πολύ γοητευμένος με το μπάσκετ. Δεν θυμάμαι και εγώ πόσες φανέλες ομάδων έχω δει να έρχεται στις προπονήσεις. Πολλές. Ο Μάριος Παρασκευάς Βάρελης. Ο Μάριος έχει ένα αθώο βλέμμα έτσι και παρουσιαστικό. Μοιάζει κάποιες φορές πιο μικρός από την ηλικία του. Πιστέψτε με, μέσα στο γήπεδο δεν είναι καθόλου αθώος. Ο Μάριος είναι για να μου θυμίζει επίσης πόσο μεγάλωσα, γιατί πριν 10 χρόνια έκανα προπόνηση στον αδελφό του, τον Άρη, πολύ καλό αθλητή, που θέλω να πιστεύω θα τον ξεπεράσει για να τον γκρινιάζει μετά. Ο Οδυσσέας Διονύσης Γαστεράτος. Έχουμε εκπαιδευτικούς από το σχολείο του Οδυσσέα εδώ. Έχουμε. Λοιπόν, ο Οδυσσέας είναι καταρχάς πολύ ταλαντούχος. Είναι από τους καλύτερους παίκτες του τμήματος. Είναι πάρα πολύ καλός στη συμπεριφορά του. Είναι πάρα πολύ συνεργάσιμος. Είναι καταπληκτικός μέσα στο γήπεδο, στις προπονήσεις και στους αγώνες. Όταν βγαίνει από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, ο Οδυσσέας μεταλλάσσεται. Στα ταξίδια και από ό,τι μαθαίνω και στο σχολείο έχει μια λίγο διαφορετική συμπεριφορά. Υπάρχουν παιδιά που βιάζονται να μεγαλώσουν. Ο Οδυσσέας, όπως και κάθε παιδί σαν κι αυτόν, είναι αυτή τη στιγμή σε ένα σταυροδρόμι. Έχει να διαλέξει δύο δρόμους. Ο ένας είναι ο δρόμος της προσπάθειας, της σοβαρότητας απέναντι στον ίδιο τον εαυτό. Ο άλλος είναι ο δρόμος του χαβαλέ, του να προσπαθούμε να είμαστε cool. Ο πρώτος δρόμος εγγυόμαι στον Οδυσσέα ότι είναι σίγουρα πολύ πιο κουραστικός. Αλλά ο Οδυσσέα πρέπει να ξέρεις ότι από ό,τι το έχουμε δει να συμβαίνει έχει και αποτελέσματα σε σχέση με το δεύτερο. Όμως αυτό είναι κάτι, Οδυσσέα, που δεν θα σου το πω εγώ και κανείς άλλος. Θα το αποφασίσεις μόνος σου. Ο Λευτέρης Ζαρζαβίδης. Είναι εδώ. Δεν είναι ο Λευτέρης. Ο Νίκος ο Καβαδίας, ούτε. Ο Χαράλαμος ο Κοντομάρης.
Πού είναι ο κύριος Κάντας? Να τον εντοπίσω. Κύριε Κάντα, τι είπατε για τον πατέρα του? Λοιπόν, ο Χαράλαμπος είναι πάρα πολύ ταλαντούχος. Ήταν και ο πατέρας, αλλά να μην μείνει ταλέντο όπως... Ναι, ναι. Αυτή είναι η ανησυχία μας. Είναι ταλαντούχος, όχι γιατί απλά είναι ένα ψηλό κορμί που φαίνεται, αλλά γιατί έχει μια πάρα πολύ καλή τεχνική σε σχέση με το κορμί του για το άθλημα. Έχει πάρα πολλά προσόντα, λοιπόν. Υπάρχει, κοιτάξτε, όλα τα παιδιά, υπάρχουν παιδιά που θέλουν τον κόσμο και το παίρνουν τώρα. Και υπάρχουν παιδιά που θέλουν τον χρόνο τους. Είναι φυσιολογικό. Δεν μας ανησυχεί αυτό. Κάποια στιγμή ο Χαράλαμπος θα ανακαλύψει αυτός ο ίδιος το ταλέντο που έχει μέσα του και θα το διεκδικήσει. Πάντα συμβαίνει. Απλά κάποιες φορές αργεί παραπάνω. Ο Αρσένης ο Κουλούρης. Ο Αρσένης δεν έχει πρόβλημα αυτοπεποίθησης. Είναι από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας, από τους καλύτερους παίκτες στην ηλικία του στο τουρνουά. Πολύ ταλαντούχος κι αυτός. Αυτό που τον χαρακτηρίζει και που είμαστε πολύ ευχαριστημένοι είναι ότι είναι πολύ εργατικός. Δηλαδή θα δώσει πάντα το 100% σε αυτό που κάνει. Οπότε είμαστε σίγουροι ότι θα μας απασχολήσει πολύ και στο μέλλον. Είναι εδώ ο Κίμωνας. Γιατί δεν τον είδα. Ο Προμηθέας. Ακουσία. Ο Αλέξανδρος ο Λιούμπας. Ο Αλέξανδρος, για τον Αλέξανδρο πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ περήφανος. Όχι γιατί για την αγωνιστική του απόδοση, γιατί και έχει πολλά να μάθει ακόμα, αλλά γιατί ερχόμενος από σε ένα περιβάλλον που δεν είχε κανένα γνωστό, για αυτή τα πυλίνια, χωρίς μαθητές στην ομάδα, χωρίς παρέα από την περιοχή του, εντάχθηκε πολύ γρήγορα μέσα στους υπόλοιπους, μέσα στην παρέα, μέσα σε αυτό που αποκαλούμε ομάδα, και αυτό είναι το σημαντικότερο. Ο Γιώργος ο Βασιάς. Ο Γιώργος είναι το 2008 και αυτός, δηλαδή πιο μικρός, θα είναι ο αρχηγός στην ομάδα το 2008, μια ομάδα που του χρόνου, θυμηθείτε με, θα μιλάμε πολύ για αυτήν. Είναι πολύ ταλαντούχος, πολύ εργατικός και ας μην του φαινόταν στην αρχή και περιμένουμε πολλά πράγματα από αυτό. Είναι εδώ ο κύριος Βεβής. Όχι. Ο Ντίνος Σαμοήλης. Τον Τίνο τον κυνηγούσαμε να έρθει πολύ καιρό. Στο σχολικό πρωτάθλημα το Μάιο πάλι άρχισε το ψιστήρι. Ήρθε τελικά το ψινόπορο. Έχει λίγο χρόνο λοιπόν στην ομάδα. Περιμένουμε πολλά περισσότερα πράγματα από αυτόν στο μέλλον. Ο Σωτήρης Αλέξανδρος Τζίμας. Ο Σωτήρης ήταν ο πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα που δώσαμε για την ομάδα μας. Πράγμα που δείχνει ότι είναι πάρα πολύ ταλαντούχος. Το ενδιαφέρον με το Σωτήρη είναι ότι αυτό γίνεται χωρίς να έχεις κάνει και πολλή δουλειά. Γιατί χάνει πολλές προπονήσεις για διάφορους λόγους. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει άμα δουλέψεις και περισσότερο. Ο Σπύρος ο Θεσικόπουλος. Ο Σπύρος είναι πολύ σοβαρός, υπερβολικά ίσως, θα τον ήθελα λίγο πιο τρελό, λίγη τρέλα. Να, είναι πάρα πολύ συνεργάσιμος προφανώς, πολύ σοβαρός, πολύ καλός, ξέρεις ότι δεν χρειάζεται να το πεις δεύτερη φορά, οπότε είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, αλλά θα τον δούμε και λίγο πιο ζωηρό. Ο Αναστάσης ο Βλάχος. Ο Αναστάσης είχε ένα σοβαρό ατύχημα λίγο πριν παίξει το πρώτο επίσημο αγώνα. Και έτσι έχασε όλη τη σεζόν στην πραγματικότητα.
Όμως ο Αναστάσης, που είναι το 2008, πιο μικρός, είναι από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε η ομάδα μαζί μας. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ομάδας μας, πολύ ταλαντούχος, οπότε περιμένουμε γρήγορα να μπορέσει να είναι μαζί μας. Αυτό ήταν το τμήμα, τα γεννημένα το 2007-2008. Θα στριμωχτούν λίγο τώρα γιατί θα έρθουν και οι άλλοι. Εγώ το τμήμα του στον ωραίο Θεόδωρο Πανδύ. Είναι πάρα πολύ ταλαντούχος. Το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω μόνο για τον μπάσκετ, το πιστεύω και σε άλλα πράγματα. Και ο Ρέσης είναι σε μια ηλικία που πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει με το ταλέντο του και τις επιλογές του και αν θα αδικεί τον εαυτό του ή όχι. Είτε αυτό αφορά τον μπάσκετ, είτε κάτι άλλο. Το λέω, πώς το λέμε, Μιχάλη, χήμα. Ο Βασίλης ο Στούπας. Ο Βασίλης έρχεται από το Πετρητή, κύριε Κορτέση, από τα μέσα. Είναι ο πύργος μας, όπως βλέπετε. Είναι, ναι, πραγματικά, θα το δεις και από άλλους. Είναι εξαιρετικός αθλητής, είναι εξαιρετικός και στις υπόλοιπες δραστηριότητες του. Νομίζω είναι και πολύ καλός μαθητής, όχι νομίζω, είναι. Προφανώς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που τον έχουμε. Και ας μην έχει δείξει ακόμα, παρά ελάχιστα πράγματα του ταλέντου του. Και θα είναι βασικός παίκτης και στο αντρικό μας που θα ξεκινήσει σε λίγο καιρό. Πάμε στους γεννημένους το 2005 και ας έρθει επιτέλους χωρίς πατερίτσες ο Παύλος Ερίκος Βλάσης. Τώρα μόλις έβγαλε τις πατερίτσες, είχε ένα σοβαρό ατύχημα κι αυτός πριν από λίγο καιρό, όχι στο γήπεδο, μην νομίζετε, τα παιδιά συνήθως τραυματίζονται εκτός γήπεδου, σε άλλες δραστηριότητες. Ο Παύλος είναι πάρα πολύ ταλαντούχος, πρέπει να σας πω ότι το παιδάκι που είπα τον Νίκο τον Βασιλείου τότε σε εκείνο το δυνατό ημιτελικό τον αντιμετώπισε πάρα πολύ καλά. Είναι ένα παιδί που πιστεύουμε ότι θα παίξει πολύ καλό μπάσκετ. Το αγαπάει κιόλας πολύ, στοχεύει σε αυτό και είμαι πολύ ευχαριστημένος μαζί του γιατί έχει κάνει και μια στροφή μέσα στο 2019 στο πώς αντιμετώπιζε κάποια άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα τις σχολικές του υποχρεώσεις, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ας έρθει ο κύριος Γιώργος Βλάχος. Ορίστε, ο κύριος Βλάχος είναι από τις Κουσπάδες. Και αυτόν τον κυνηγούσαμε καιρό μέχρι να έρθει στην ομάδα. Και αυτός είναι πολύ ταλαντούχος και ακόμα δεν το ξέρει. Ο Κωνσταντίνος ο Καστινός. Δεν είδα και μεγάλο χειροκρότημα για τον πρόεδρο του 15 μελού του γυμνασίου Λευκίνη. Είναι ένα παιδί που και από αυτό περιμένουμε πολλά περισσότερα από αυτά που μέχρι στιγμής μας δίνει. Μήπως είναι εδώ ο Άγγελος? Όχι. Ο Ανδρέας. Ο Αντώνης ο Μίαρης. Αντώνης το ίδιο το παιχνίδι μπορεί τη μία στιγμή να είναι σαν να βρίσκεται σε ένα άλλο κόσμο και να τον βγάζω στο ένα λεπτό αλλαγή και την άλλη στιγμή πάλι στο ίδιο το παιχνίδι να βουτάει για να σώσει μια χαμένη παλιά, το οποίο με τρελαίνει. Και ελπίζω να
καταφέρουμε να το κάνουμε μόνιμα στη δεύτερη μορφή, όπως ελπίζω να καταλάβει ο Αντώνης, πέρα από το ταλέντο του στο μπάσκετ που το έχει, ότι δεν είναι κανένας βλάκας και έχει ταλέντο και σε άλλα πράγματα και να μην αδικεί τον εαυτό του, να το πω έτσι. Ο Παύλος Οβότσης. Ο Παύλος έρχεται από τη Μεσογή. Κάνει 40 χιλιόμετρα κάθε πρωί για να πάει σχολείο στην πόλη και κάνει 40 χιλιόμετρα και για να έρθει προπόνηση το απόγευμα. Για να γίνει αυτό, προϋποθέτει το παιδί να έχει αγάπη για αυτό που κάνει και να έχει και μια ισχυρή, να έχει ένα ισχυρό χαρακτήρα και μια αυτοπιθαρχία σημαντική. Ο Παύλος τα έχει όλα αυτά και ο Παύλος είναι από τους αθλητές που πραγματικά είναι τιμή μας που τον έχουμε, σας το λέω έτσι. Ο Κωνσταντίνος Σαμοήλης. Όσοι ήσασταν πέρσι, θυμόσαστε ίσως ότι είχα πει πολλά πράγματα για τον Κωνσταντίνο, οπότε δεν θα τα επαναλάβω. Στα... ναι. Ο πατέρας του είναι ο πιο πλήρης βολεϊμπολίστας που έχει στην Ευρώπη. Το πιστεύω. Ο Κωνσταντίνο... να μην πω τα ίδια. Κοιτάξτε, έχω, όπως σας είπα, συνεργαστεί με πολλά παιδιά. Κάποια τα έχω δει να αγωνίζονται στην Α1 και στην Α2. Κάποια τα έχω δει να φοράνε τη φανέλα με το εθνόσημο, σε εθνικές παίδων, εφήβων νέων. Δεν ξέρω τι μπάσκετ θα παίξει ο Κωνσταντίνος. Όποιος σας λέει ότι ξέρει τι θα κάνει ένας αθλητής 15 ετών, λέει λάθος, να το πω έτσι. Ξέρω όμως ένα συνέστημα και αυτό το μοιραστώ μαζί σας. Ότι κάθε φορά που βλέπω τον Κωνσταντίνο να παίρνει την μπάλα σε προπόνηση, σε αγώνα και να ξεχύνεται, γιατί αυτός είναι ο σωστός όρος στο γήπεδο, νιώθω να αγαπάω αυτό το υπέροχο άθλημα ακόμα πιο πολύ. Και δεν ξέρω πώς αλλιώς να σας το δώσω να καταλάβετε, γιατί είναι συνέστημα και δεν μπορώ να το εκφράσω αλλιώς. Και δεν ξέρω και αν κατάλαβες και εσύ, Κωνσταντίνο, ότι μόλις άκουσες το μεγαλύτερο αγωνιστικό κομπλιμέντο που έχω πει σε παίκτη. Ο Προκόπης Σουλάνης. Λοιπόν, ο Προκόπης μας τρελαίνει όλους και εμένα και τους συμπαίκτες του, γιατί κάνει φοβερά πράγματα στις προπονήσεις που δεν τα κάνει ποτέ στους αγώνες. Λόγω ιδιοσυγκρασίας, λόγω προσωπικότητας. Θα τα κάνει όμως. Δήμαρχε, ξέρω ότι σε έχουμε κρατήσει πολύ. Αν έχεις άλλες υποχρεώσεις, πρέπει να φύγεις. Έτσι. Περιμένουμε και με αυτόν απλά να δούμε κάποια πράγματα. Ο Σπύρος είναι εδώ. Ο Τσουκιάς. Έλα, Σπύρος Φανούρης Τσουκιάς. Σπύρος είναι ένας καλός αθλητής, δεν είναι ο παίκτης των 20 πόντων, αλλά αν ο Σπύρος, για να καταλάβουμε τι είναι η ομάδα, αύριο αποφάσισε να σταματήσει την ομάδα, η ομάδα δεν θα ήταν πια ίδια. Γιατί η ομάδα δεν είναι απλά ένα άθροισμα πόντων, αλλά είναι το άθροισμα των παιδιών, των χαρακτήρων, των προσωπικότητων που κάνουν αυτή την παρέα. Ο Γρηγόρης ο Κυπριώτης. Δεν το περίμενες, ε. Δεν έπαιξες ένα αγώνα. Ο Γρηγόρης είναι γεννημένος το 2006, είναι πιο μικρός δηλαδή ακόμα. Έχει μικρή συμμετοχή φυσικά σε αυτό το τουρνουά. Είναι όμως πολύ ταλαντούχος, πολύ ενδιαφέρουσα η πρόοδός του μέσα στον ένα χρόνο. Στο τουρνουά που ξεκινάει σε λίγο καιρό της ηλικίας του,
Πιστεύω ότι θα μας δείξει ωραία πράγματα. Είναι εδώ Αντώνης Σομίτζα? Όχι. Ο Χαράλαμπος Φεριανός, αρχηγός του κινήματος. Ναι, τελευταίος. Υπάρχει λόγος που είμαι τελευταίος ο Χαράλαμπος. Θα με ανοιχτείτε 5 λεπτά ακόμα. Λοιπόν, ο Χαράλαμπος θα με βοηθήσει να απαντήσω σε κάτι που μπορεί να είναι προσωπικό, αλλά δείχνει το πώς αντιλαμβανόμαστε αυτό που κάνουμε. Και είναι το αποκαλώ το ερώτημα των 1.000 ευρώ. Δηλαδή, αν κάποιος αυτά τα χρόνια, κάθε φορά που μου έκανε αυτό το ερώτημα, έβαζα 1 ευρώ στην άκρη, θα είχα μαζέψει 1.000. Και είναι γιατί όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν δεν ακολούθησα τον συνηθισμένο, τον φυσιολογικό, αν θέλετε, δρόμο που ποιος είναι στον χώρο. Ξεκινάς ως προπονητής υποδομών και κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα μεταπηδάς στο πάγκο είτε ως βοηθός προπονητή είτε ως πρώτος προπονητής μιας αντρικής ομάδας και κάνεις την όποια καριέρα σου. Και η απάντηση είναι ο Χαράλαμπος και η παρέα του. Και θα σας εξηγήσω. Καταρχάς, όπως και άλλα πράγματα που κάνουμε στη ζωή, δεν ξεκινάμε κάτι και είμαστε σίγουροι που θα καταλήξει. Ξεκινάμε κάτι και ανακαλύπτουμε πράγματα μέσα από αυτό και για τον εαυτό μας και για αυτό που κάνουμε. Έτσι και εγώ, όταν το 1988 μου πρότεινα να προπονήσω 12χρονα στην ομάδα μου, το ανέλαβα χωρίς να ξέρω τι θα έπισκα μπροστά μου και πού θα με οδηγούσε. Και ανακάλυψα πολλά πράγματα, δύο από τα οποία ήταν τα πιο σημαντικά. Το πρώτο, μάλιστα, το ανακάλυψα γρήγορα στα πρώτα χρόνια και ήταν ότι έβρισκα πάρα πολύ γοητευτικό να βλέπω από κοντά τη διαδικασία που διαμορφώνει αυτά τα παιδιά σε άνδρες, πώς χτίζονται οι προσωπικότητες τους, πώς χτίζονται αυτοί που θα αλλάξουν τον κόσμο. Με λίγα λόγια. Γιατί εσείς θα αλλάξετε τον κόσμο, ποιος θα τον αλλάξει? Σίγουρα όχι εγώ, σίγουρα όχι όσοι σας παρακολουθούν. Εσείς όχι μόνο γιατί είστε νέοι, αλλά γιατί χωρίς να το καταλαβαίνετε εκπαιδεύεστε γι' αυτό. Γιατί ο Χαράλαμπος ξέρει ότι τίποτα δεν θα καταφέρει αν δεν προσπαθήσει πολύ. Ο Ρέσης ξέρει ότι ο Νάς αρχηγός είναι τιμή, αλλά είναι και ευθύνη. Ο Θεόφιλος ξέρει ότι δεν έχει σημασία τι τίτλο έχεις, αν λέγεσαι Έλληνας, αν λέγεσαι Αλβανός, αν λέγεσαι μετανάστης, αν λέγεσαι κάτι άλλο. Σημασία έχει τι κάνεις, αν είσαι δίπλα ο ένας τον άλλον για αυτό που προσπαθείς να κάνεις, αν παλεύετε για τον ίδιο σκοπό. Ο Αρσένης ξέρει ότι κάθε φορά που κερδίζει, κάθε φορά που βάζει ένα καλάθι, πρέπει να έχει το κεφάλι χαμηλά και να συνεχίσει την προσπάθεια. Όπως και ο Σωτήρης ξέρει ότι και όταν δέχεται καλάθι και όταν χάνει, θα συνεχίσει την προσπάθεια. Γιατί όπως θα σας έλεγε ο Βασίλης, μετά έρχεται μια άλλη φάση, δεν σταματάει ποτέ αυτό. Ένας άλλος αγώνας, μια άλλη πρόκληση και πρέπει να είσαι έτοιμος. Γιατί αυτό είναι ο αθλητισμός. Αυτό είναι το μπάσκετ. Αυτό είναι και η ζωή, νομίζω. Οπότε, σίγουρα, χωρίς να το καταλαβαίνουν, στην πραγματικότητα για αυτό το πράγμα εκπαιδεύονται. Και ήδη αλλάζεται τον κόσμο, πρέπει να σας πω. Αυτό το κλειστό γυμναστήριο που ακούτε να το συζητάμε και που πιστεύω και εγώ πραγματικά ότι θα γίνει, μπορεί όταν θα γίνει να υπάρχουν κάποιες υπογραφές, κάποιοι επίσημοι που θα κόψουν κορδέλες κλπ. Αλλά στην πραγματικότητα εσείς θα το έχετε χτίσει με την παρουσία σας στους κάψονες, στη βροχή, στο κρύο, στα κουνούπια, όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί αν δεν γινόταν αυτό, δεν θα γινόταν και κανένα κλειστό. Οπότε, ήδη τον αλλάζετε. Το δεύτερο που ανακάλυψα, αυτό χρειάστηκε να περάσουν κάποια χρόνια στον χώρο, να μεγαλώσω κι εγώ λίγο, ήταν ότι η καθημερινή επαφή με τα παιδιά αυτά με βοήθησε να κρατήσω επαφή με ένα άλλο πολύ ξεχωριστό για μένα παιδί, που ήταν ο εαυτός μου όταν ήμουν μικρός. Και όταν ήμουν μικρός, όταν μεγαλώνουμε, ξεχνάμε πώς ήταν όταν ήμασταν μικροί, τι σκεφτόμαστε, τι όνειρα είχαμε. Είναι η πάροδος των ετών. Πώς πρόκειται τις αναμνήσεις πίσω. Εγώ έχω την ευτυχία
με την ενασχόληση με αυτά τα παιδιά να το έχω συνέχεια μπροστά μου. Και το πιο δύσκολο κομμάτι στη δουλειά μου είναι να κάνει κάτι ο Χαράλαμπος, μια ζαβολιά, να μην πω την άλλη λέξη, και να πρέπει να είμαι αυστηρός απέναντί του όταν πίσω από το Χαράλαμπο είναι σαν να βλέπω τον πιτσιρικά Αντώνη να μου κλείνει το μάτι που το έχει κάνει ήδη όταν ήταν μικρός. Με το Χαράλαμπο γνωριστήκαμε το Σεπτέμβριο του 2015. Σε λίγο καιρό θα κλείσουμε 5 χρόνια συνεργασίας. Κάποια στιγμή ο Χαράλαμπος θα ανοίξει τα φτερά και θα πετάξει για άλλες πιο μεγάλες πολιτείες, είτε αυτό που φορά το μπάσκετ είτε κάτι άλλο. Θα κάνει οικογένειά του, θα έχει τα χαραλαμπάκια του και εγώ θα τον παρακολουθώ πια από απόσταση και θα τον καμαρώνω για τις επιτυχίες του. Και όλα αυτά τα χρόνια συλλέγω με πολύ φροντίδα μέσα μου ιστορίες, περιστατικά, φωτογραφίες από το Χαράλαμπο και την παρέα του, από το Σταμάτη και την παρέα του, από αγώνες, από προπονήσεις, από ταξίδια, έτσι ώστε όταν ο χρόνος δεν θα μου επιτρέπει να κάνω αυτό που κάνω τώρα, να έχω αυτές τις αναμνήσεις να αναπολώ και ελπίζω έτσι θα δελεάσω αυτό το μικρό παιδί που μου κάποτε να με αφήσει να φύγω και φύγει γρήγορα, γιατί είμαι σίγουρος και κάποιοι θα υπερθερματίσουν σε αυτό, που με ξέρουν ότι μπορώ να γίνω γρήγορα ένας πικρός και ξινός ηλικιωμένος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ίσως από αυτά που είπα, για μένα η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι πολύ εύκολη. Πάντα ήταν. Χαράλαμπε, κατάλαβες τίποτα από τι λέω? Ο Χαράλαμπος είναι αρχηγός. Ως αρχηγός μου υπενθυμίζει, γιατί στην αρχή μου είπαν ότι ο Σπύρος δεν ήρθε. Ότι ήρθε επιτέλους ο Σπύρος ο Βλαχόπουλος. Έλα Σπύρο. Για τον Σπύρο που το αφήσαμε στο τέλος και που δεν είδα τόσο καλό χειροκρότημα. Και ο οποίος ένα εξαιρετικό παιδί, πρέπει να σας πω, και όχι γιατί τον άφησα στο τέλος. Είναι πολύ ταλαντούχος και έχει την καταπληκτική, έτσι, καταπληκτικό χαρακτηριστικό, ενώ φαίνεται έτσι χαλαρός και αυτός, να πετάει κάτι αστάκι. Και τώρα δώστε μας, θα περάσουμε στην αίθουσα δίπλα, όπως ξέρετε και όσοι είχατε και έρθει και από άλλες χρονιές, για να κόψουμε, για να πάρετε την πίτα σας.